για τους σχεδιασμούς και τα χρονικά πλαίσια στα οποία τέθηκαν οι στρατηγικοί στόχοι της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά ζητήματα, ενημέρωσε την ΕΔΕΚ ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακοτρύπης. Ο κ. Λακοτρύπης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επικοδομητική, όπως τη χαρακτήρισε, στάση της ΕΔΕΚ και τόνισε ότι θα συνεχιστούν ενημερωτικές συναντήσεις με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, αφού, όπως συμπλήρωσε, όλοι συμφωνούμε ότι το θέμα των υδρογοναφράκων είναι ένα θέμα μείζωνος σημασίας που αφορά όλη την πολιτική ηγεσία. Τώρα, από πλευράς της ΕΔΕΚ εκφράστηκαν ανησυχίες που αφορούν κυρίως την καθυστέρηση που παρατηρείται, όπως αναφέρθηκε από πλευράς του κινήματος, στο θέμα της αξιοποίησης των υδρογοναθράκων, ενώ επίσης ενώπιον του Υπουργού τέθηκε ξανά υπόψη η εισήγηση για τη δημιουργία και λειτουργία Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Πολιτικής. Αφροδίτη. Ενημερώσαμε και για τους σχεδιασμούς και τα χρονικά πλαίσια στα οποία έχουμε θέσει τους στρατηγικούς στόχους, επιβεβαιώσαμε κάποια πράγματα και πρέπει να πω ότι έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος και από τις θέσεις της ΕΔΕΚ, τις επικοδομητικές θέσεις και απόψεις και εισηγήσεις, τις οποίες θα καλωσορίσουμε όποτε αυτές προέρχονται.